η μητρικότητα και ο χαμός που έγινε στις Σέρες με χιλιάδες Έλληνες στους δρόμους να φωνάσουν κατά του Τσίπρα, εξοργισμένοι πολίτες για τη Μακεδονία. Πάμε να δούμε, Δημήτρη Κότα, πρώτα το βίντεο και αμέσως μετά να μας πεις τι ακριβώς συνέβη, όλο το ρεπορτάζ που έχετε στο επιλογές.gr. Για δούμε το βίντεο. Μάλιστα, κάτι έγινε εδώ πέρα. Τι έχει γίνει σήμερα? Ο δαίμον σήμερα του μοντάζ. Κάτι γίνεται. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Υπουργός Καυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριος Παναγιώτης Κουρουπλής. Μάλιστα. Πανικός στην κυριολεξία, Δημήτρη Κότα. Η επιλογή στη Λίτζερ έχετε το ρεπορτάζ. Ο κύριος Κουρουπλής δέχτηκε τις αποδοκιμασίες του κόσμου, καθώς επίσης και μία άλλη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για πες μας. Ναι. Καλό σας μεσημέρι από τις Σέρες. Με αποδοκιμασίες σχηματίστηκε η φετινή εορταστική εκδήλωση για την απελευθέρωση της πόλης των Σερών, 105 χρόνια συμπληρώνονται φέτος. Ο κύριος Κουρουπλής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βρέθηκε αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες των πολιτών, όπως επίσης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σερών, η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή. Είδατε το βίντεο, ακούσατε και τα όσα εξελίχθηκαν σήμερα στην πόλη των Σερών. Προδότες, προδότη, έρχεται η συντριβή, φώναζε το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στην πλατεία Ελευθερίας, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η κατάθεση στεφάνων. Να πούμε ότι από τα πειρά των πολιτών δεν γλίτωσε ούτε και ο κύριος Αυγενάκης, ο οποίος εκπροσωπούσε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέσως μετά, δηλαδή, τον κύριο Κουρουμπλή και την κυρία Σταμπούλη, κατέθεσε στεφάνι και ο κύριος Αυγενάκης, τα άκουσε και ο κύριος Αυγενάκης από τους πολίτες. Να πούμε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις φέτος έγιναν υπό τη σκιά του Σκοπιανού, της Συμφωνίας των Πρεσπών. Της προδοσίας, να πούμε καλύτερα. Της προδοσίας. Υπήρχε ανάγκηση από τους πολίτες που ήταν στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ο κ. Κουρουμπλής, να πούμε ότι επίσης υπήρχε και ισχυρή αστυνομική δύναμη στο σημείο που πραγματοποιούνταν οι εκδηλώσεις, η κατάθεση στεφάνων, αλλά και η καθιερωμένη παρέλαση στην συνέχεια επί της οδού εθνικής αντιστάσεως. Πάντως τα ακούσανε και το θέμα εδώ πέρα είναι, Δημήτρη Κότα, ότι πλέον θα φοβούνται, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ούτε στο καφενείο του χωριού. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Τους γιουχάρουν όλους τους πολιτικούς, γιατί δυστυχώς επέτρεψαν, θα μπορούσαν να είναι όλα τα κόμματα να αποτρέψουν όλη αυτή την κατάσταση. Αν είχαν δηλώσει την παρέτησή τους, θα μπορούσε να είχαμε πάει σε εκλογές, αλλά δυστυχώς κανένας δεν τόλμησε να μην θέλει να αφήσει την καρέκλα του. Μπορούσαν να αφήσουν την καρέκλα για να σώσουν την κατάσταση, αλλά αδιαφόρησαν. Γι' αυτό ο κόσμος γιουχάρει όλους τους βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δημήτρη Κότα, σε ευχαριστούμε πολύ και το επιλογές.gr για το ρεπορτάζ. Το βίντεο μίλησε από μόνο του. Και πάμε. Πάει το φωνή Θεού, οργή Θεού. Έτσι. Φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Πάμε λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να φέρει στην Ελλάδα λαθρομετανάστες.